και κύριοι, χαίρετε. Η επιχειρηματικότητα στην εποχή του κορονοϊού είναι το θέμα της απόψινής μας συζήτησης με αφορμή τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών που διαμορφώνει το πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων. Θα δούμε ποιοι είναι οι δικαιούχοι πιστώσεων ύψους έως 25.000 ευρώ, καθώς και το καθεστώς που θα διέπει τη λειτουργία των ιδρυμάτων που θα χορηγούν αυτά τα ποσά. Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και άλλες διατάξεις, μεταξύ των οποίων η δυνατότητα αναστολής εγγραφής στον Τηρεσία για χρονικό διάστημα 75 ημερών επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου που έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους ή έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορονοϊού, καθώς και ρύθμιση μείωσης για μείωση προσαυξήσεων και διαγραφή προστίμων για τη φορολόγηση των αδήλωτων αναδρομικών συντάξεων. Έχω τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο τον κύριο Μάριο Σαλμά από τη Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και τον κύριο Χάρη Μαμουλάκη από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκαμε. Σε λίγο θα συναντήσουμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Χρήστο Γκόκα από το Κίνημα Αλλαγής και τον κύριο Μανώλη Σιδηχάκη από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Θα έχουμε επίσης τηλεφωνική συνομιλία με τον κύριο Βασίλη Βιλιάρδο από την Ελληνική Λύση. Ενώ μέσω Skype θα συναντήσουμε τον κύριο Κρήτονα Αρσένη από τη Μέρα 25. Πάμε να δούμε πρώτα ένα βίντεο με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου. Στόχος του νομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις» είναι η κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού που υπάρχει στην επιχειρηματική δραστηριότητα, το οποίο πλήττει κυρίως όσους βρίσκονται στο ξεκίνημα και είναι αποκλεισμένοι από τον τραπεζικό δανεισμό, αλλά και η ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Όπως αναφέρει η αιτιολογική έκθεση, το νομοσχέδιο είναι βασισμένο στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Καλής Πρακτικής για τη χορήγηση μικροπιστώσεων, παρέχει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίου έως 25.000 ευρώ και απευθύνεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, στα φυσικά πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων, στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, σε άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν ώστε να μπουν στο χώρο εργασίας, καθώς και σε άτομα τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες που αμφότεροι είναι αποκλεισμένοι από τη συνήθη τραπεζική χρηματοδότηση, ιδίως λόγω αδυναμίας παροχής των εξασφαλίσεων που απαιτεί η τραπεζική ενωσιακή νομοθεσία. Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η σύσταση ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων, τα οποία θα μπορούν να χορηγούν πιστώσεις έως 25.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις. Η Τράπεζα της Ελλάδος ορίζεται ως αρμόδια αρχή εποπτείας και αδειοδότησης των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων. Τα ιδρύματα αυτά θα λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες αποκλειστικού σκοπού. Επίσης, υποχρεούνται να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικής εκπαίδευσης και καθοδήγησης στους δικαιούχους μικροχρηματοδοτήσεων. Προβλέπεται ακόμη η υποχρέωση διαφάνειας στους όρους δανειοδότησης, οι οποίοι θα πρέπει να αναγράφονται υποχρεωτικά στη σύμβαση, ενώ προσδιορίζονται οι τυποποιημένες πληροφορίες για τη διαφήμιση και την εμπορική προώθηση των ιδρυμάτων αυτών. Τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων μπορούν να συμμετέχουν σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, εθνικό ή συγχρηματοδοτούμενο σκέλος, εφόσον έχουν λάβει πιστοποίηση για τη συμμόρφωσή τους με τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Καλής Πρακτικής για τη χορήγηση μικροπιστώσεων. Τέλος, οι τροπολογίες που περιλαμβάνονται προβλέπουν μέτρα ενίσχυσης κατοίκων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, απασχόληση έκτακτου προσωπικού σε κέντρα κοινωνικής πρόνοιας, στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών, στο Εθνικό Ίδρυμα Κοφών, καθώς και στα παραρτήματά τους. Προσθήκες για τη γνωστοποίηση και αξιολόγηση προτινόμενων αποκτήσεων ειδικής συμμετοχής, προσθήκες στην αίτηση για απόκτηση άδειας λειτουργίας και την καταλληλότητα των υπευθύνων του Ιδρύματος, καθώς και παράταση της διευκόλυνσης πρόσβασης σε χρηματοδότηση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών. Αναφορικά με τη ρύθμιση θεμάτων φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, οι διατάξεις αφορούν κυρίως υποχρεώσεις συμβολαιογράφων για ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων φορολογιών κεφαλαίου, ενώ κρίνεται σκόπιμη η αναστολή τους, ώστε να καταστεί εφικτή η ενημέρωσή τους για τη χρήση νέων εφαρμογών. Με τη ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών, παρέχεται η δυνατότητα αναστολής εγγραφής στον Τηρεσία για χρονικό διάστημα 75 ημερών σε επιχειρήσεις που είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητά τους, είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορονοϊού, όπως επιχειρήσεις τουριστικού κλάδου, τριτογενούς τομέα κλπ. Με αδυναμία πληρωμής κατά το διάστημα από 1η Ιουνίου 2020 έως 15 Ιουλίου 2020. Η ίδια μέρημνα λαμβάνεται και για τους κομιστές αξιογράφων, εφόσον η συνολική αξία τους υπερβαίνει συγκεκριμένα ποσοστό του κύκλου εργασιών τους. Ακόμη περιλαμβάνεται ρύθμιση με μείωση των προσαυξήσεων και διαγραφή προστίμων για τη φορολόγηση των αδήλωτων αναδρομικών συντάξεων, δίνεται παράταση και για το 2020 της εξαίρεσης των αγροτεμαχίων από τον έμφυα, ενώ προβλέπεται μηνιαία καταβολή τελών κυκλοφορίας. Αυτό ήταν λοιπόν εντάχει το νομοσχέδιο, κύριε Σαλμά. Κλίμα συνένεσης ψηφίστηκε επί της αρχής.
Έπεται η ψηφοφορία επί των άρθρων την προσεχή εβδομάδα. Να μας δώσετε ένα πλαίσιο για την ρευστότητα, ποιους αφορά, γιατί υπάρχει μια τεράστια ζήτηση για ρευστότητα και από το ΤΕΠΗΧ 2 και από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας και η ζήτηση έχει φτάσει στα 26 δις. Βέβαια δεν φτάνουν τα χρήματα μέχρι εκεί, έτσι. Σωστά. Να πούμε καταρχήν τι ιδιαιτερότητα έχει αυτό το σχέδιο νόμου το οποίο ήδη συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής. Είναι ένα σχέδιο νόμου το οποίο καταδεικνύει τη συνέχεια του κράτους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έχει μια ιδιαιτερότητα αυτό το σχέδιο νόμου. Γιατί είχε μια προεργασία από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ακριβώς. Είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη κυβέρνηση να σχεδιάζεται σαν ιδέα. Είχε ζητηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση να καταρτιστεί ένα σχέδιο νόμου, το οποίο δεν ήρθε τελικά. Και η σημερινή κυβέρνηση, κρίνοντας την αναγκαιότητα με τη σειρά της να υπάρξει ένα θεσμικό πλαίσιο για την χορήγηση μικροπιστώσεων σε ειδικές κατηγορίες επαγγελματιών, επιχειρηματιών, αλλά και της κοινωνίας, το έφερε, το κατέθεσε και το συζητά. Αυτό λοιπόν είναι το ένα. Το δεύτερο στοιχείο που έχει μια ιδιαιτερότητα αυτό το νομοσχέδιο και πρέπει να την αναδείξουμε, είναι ότι επιτέλους το πολιτικό προσωπικό της χώρας συνάδει με την απέτηση της κοινωνίας και των περιστάσεων και έχει τύχη της αποδοχής τόσο της κυβερνώσεως παράταξης όσο και του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης αλλά και το κίνημα της αλλαγής. Ναι. Άρα δηλαδή έρχεται με μια ευρεία πλειοψηφία να γίνει αποδοχή που τι σημαίνει ότι ορθώς ο ΣΥΡΙΖΑ αφού το πίστευε το σχέδιο νόμου το στήριξε και βλέπουμε ότι σχέδια νόμου που έρχονται να συναντήσουν τις ανάγκες της κοινωνίας για να ξανατρέξει η χώρα στην επιβράδυνση σε πρώτη φάση της ύφεσης, την χάνουν της λογικής προσέγγισης από είχε τα κόμματα. Είχε θέσει βέβαια κάποιες προϋποθέσεις ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι το τρίτο τώρα. Ικανοποίησατε αυτό είναι το κάποια τρίτο πράγματα τώρα. Από αυτά που σας ζήτησαν. Ακούστε τώρα. Αυτό είναι το τρίτο. Θα σας το βεβαιώσει και ο συνάδελφος που ήταν εισηγητής από το ΣΥΡΙΖΑ, ότι όταν εισηγήθηκα εγώ το σχέδιο νόμου, δεν πήγα να εισηγηθώ τυφλά ένα σχέδιο νόμου που υποβλήθηκε από την κυβέρνηση. Έκανα και εγώ τις δομικές παρατηρήσεις επί του σχεδίου νόμου, διότι η Βουλή νομοθετεί και δεν πρέπει να το ξεχνούμε αυτό. Και αυτό είναι ένα σχέδιο νόμου λοιπόν που ως τέταρτη παρατήρηση ήθελα να πω, έδειξε ότι η Βουλή νομοθετεί. Mm-hmm. Κάναμε παρατηρήσεις, έκανε αξιωματική αντιπολίτευση, εύστοχες παρατηρήσεις, όχι μικροκομματικές παρατηρήσεις. Είχαμε προβληματισμούς, θα τους πούμε στη συνέχεια. Και έχουμε λοιπόν και ένα πέμπτο στοιχείο, ότι όταν η κυβέρνηση ακούει λογικές παρατηρήσεις από τις πτέρυγες που ενδιαφέρονται για αυτό το σχέδιο νόμου, πρέπει να τις ακούσει. Το έκανε, ενσωμάτωσε ένα μεγάλο μέρος αυτών των παρατηρήσεων και προσπάθησε να διευθετηθεί μέσα από αυτό το σχέδιο νόμου με διορθώσεις ένα μέρος των προβληματισμού και τις έκανε αποδεκτές. Όπως, κύριε λοιπόν, Σαλμά, ποιες ήταν οι μείζονες διαφωνίες οι οποίες ικανοποιήθηκαν? Είχαμε ένα θέμα όλοι μας. Δεν θέλουμε αυτά τα ιδρύματα μικροχορηγήσεων να καταντήσουν σε ιδρύματα τα οποία θα δανείζουν χρήματα με πτώκιο το οικογλυφικό και θα γίνει μια στρέβλωση καινούργια της αγοράς, δηλαδή να δημιουργήσουμε ένα παράλληλο με το τραπεζικό σύστημα μικροχορηγήσεων. Το οποίο θα πνίξει στο τέλος τον πολίτη. Ακριβώς, αντί να τον διευκολύνει. Άρα είχαμε ένα βασικό θέμα με τα επιτόκια. Ποιο θα είναι το επιτόκιο? Το επιτόκιο λοιπόν, είχαμε πει ότι θα έπρεπε με κάποιο τρόπο να οριστεί. Παρότι το γεγονός, και καλά κάνουμε και το ξεχωρίζουμε από όλη μας τη συζήτηση, γιατί αφορά μέχρι 25.000, όπως είπατε, η χορήγηση μικροδανείων. Είναι πολλοί άνθρωποι, πολλοί επιχειρηματίες που θέλουν να πάνε να προσφύγουν. Μιας και αυτά τα δάνεια δεν χρειάζονται πράγματι εγγύησης, να προσφύγουν σε αυτά τα ιδρύματα να πάρουν. Είναι βέβαιο ότι δεν χρειάζονται. Είτε ένα 25 είτε περισσότερα. Γιατί δεν υπάρχει υποθήκη. Όχι, όχι. Απαγορεύει ρητά να υπάρχουν πράγματι εγγύησης. Προβλέπεται να υπάρχει ένας τρίτος εγγυητής. Ουσιαστικά έτσι θα λειτουργήσει αυτό. Και όχι με πράγματι εγγύησης. Άρα λοιπόν, επειδή το επιτόκιο είναι βασικό και μια αγορά η οποία θα δανείζει με 5, 7, 8, 10% επιτόκιο μπορεί να είναι λογική και να είναι κάτι θετικό, αλλά φανταστείτε να εξελιχθεί μια αγορά που να δανείζει με 25% επιτόκια. Yeah.
Δεν μπορούμε να είμαστε περήφανοι εμείς που εισηγηθήκαμε και ψηφίσαμε αυτό το σχέδιο νόμου. Ένα πρόβλημα με νέα δάνεια, οποία θα συσσωρευτούν και δεν θα μην εξυπηρετούνται. Άρα οφείλαμε, γιατί παρότι το γεγονός ότι το σχέδιο νόμου αυτό θα έχει αποτελέσματα άμεσα, ναι. Η κυβέρνηση το έφερε σε ένα πλέγμα μέτρων για να επιβραδύνει, για να σχέσει την ύφεση. Να είναι πότε έτοιμο. Να λειτουργήσει, άμεσα. Τα ιδρύματα αυτά πότε. Ακούστε. Ότι οι κανονιστικές πράξεις θα βγουν αμέσως, ναι. Και αμέσως η Τράπεζα της Ελλάδος έχει υποχρέωση εντός τετραμήνου mm-hmm. να χορηγήσει την άδεια. Ναι. Άρα λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα τρέξει μέσα στο 2021. Mm-hmm. Και τα αποτελέσματα θα φανούν άμεσα. Ναι. Και εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι να έχουμε πλέον εισηγηθεί ένα σχέδιο νόμου το οποίο θα έχουμε στενοχωρηθεί ή οι επιπτώσεις θα φανούν μετά από 10 χρόνια. Άρα θα υπάρχει ένα όριο στο επιτόκιο. Ακριβώς. Είπαμε λοιπόν, επειδή όταν βάζεις όριο επιτόκιο. Σε ένα σχέδιο νόμου. Τα επιτόκια είναι κειμενόμενα, είναι μεταβαλλόμενα. Ναι. Είναι δύσκολο να πεις ότι βάζω ένα νούμερο ή να το συνδέσεις με το Euribor που υπήρξαν προτάσεις ή με ό,τι μεταβάλλεται σε σχέση με τα επιτόκια δανεισμού ακριβώς. Mm-hmm. Είπαμε και πρότεινα. Να το ορίζει ο Υπουργός. Ακούστε, να υπάρξει μια εξουσιοδότηση από τον νόμο ότι ο Υπουργός θα μπορεί να ορίζει ανώτατο επιτόκιο όταν σε ένα χρόνο δούμε ότι αυτό δεν έχει ρυθμιστεί από την αγορά μόνο του. Και μια κουβέντα για τις μικροχρηματοδοτήσεις. Ποιοι είναι οι δικαιούχοι? Οι δικαιούχοι είναι οι εταιρείες οι οποίες λειτουργούν σήμερα και θέλουν να πάρουν δάνεια μέχρι 25.000. Είναι φυσικά πρόσωπα. Είναι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν δραστηριότητα επιχειρηματική mm-hmm. και είναι και ιδρύματα και κοινωνικές εταιρείες. Και αυτό σας ζητήθηκε. Και αυτό ζητήθηκε και έγινε αποδεκτό. Και, αποδεκτό, και ορθώς ναι. έγινε. Να αγρότες μπορεί... είναι. Είναι. Αγρότες. Οι αγρότες δεν είναι διατυπωμένοι mm-hmm. Στο σχέδιο νόμου αυτό. Αλλά υπάγεται στην δραστηριότητα. Αν η επιχειρηματική δραστηριότητα μπορεί να χρηματοδοτηθεί, δεν απαγορεύεται. Μάλιστα. Και όταν λέτε ευάλωτες ομάδες, ποιους εννοείτε? Κοιτάξτε. Προβλέπει το σχέδιο νόμου να μπορεί κάποιος να πάρει ένα δάνειο για να εκπαιδευτεί, ναι. για να κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό. Mm-hmm. Θα μπορεί να προσφύγει και να πάρει ένα τέτοιο δάνειο, ακόμη και στην περίπτωση που δεν μπορεί να το πάρει από μια τράπεζα. Γιατί ναι. οι μεγάλες τράπεζες, τα μεγάλα πιστωτικά ιδρύματα, ξέρουμε ότι δεν είναι τόσο πλέον φιλικά στις μικροχρηματοδοτήσεις αυτά τα ποσά. Mm-hmm. Γιατί δόθηκαν ασύστολα ως καταναλωτικά δάνεια τα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλεσμα το πλήρωσαν αυτό οι τράπεζες και. Δεν υπάρχει τόσο ενδιαφέρον και είναι πολύ βαριά η διαδικασία για να πάει κανείς να δανειστεί έστω και ένα τέτοιο μικρό ποσό. Μάλιστα. Ενώ εδώ είπαμε να κάνουμε ευέλικτα ιδρύματα, ναι με θεσμικό πλαίσιο που θα ελέγχονται αυστηρά. Θα πούμε αλλά μετά να έχει για το θεσμικό πλαίσιο, τον έλεγχο, το κεφάλαιό του ποιο θα είναι. Ακριβώς. Και ένα σημαντικό θέμα ακόμη που το βάλαμε στη Βουλή και υπήρξε συνένεση είναι ο έλεγχος των μετόχων. Για να μην καταλήξουν αυτά τα ιδρύματα. Να γίνουν ιδρύματα ξέπτυμα χρήματος, κάτι το οποίο κανείς δεν θα ήθελε. Κυρία Μαμουλάκη, ήταν θέματα αυτά που τα θίξατε και τα θέσατε και έγιναν αποδεκτά. Για πείτε μας λοιπόν πώς πιστεύετε ότι θα λειτουργήσει αυτός ο νόμος. Ναι. Καταρχάς επιτρέψω μια γρήγορη έτσι, τοποθέτηση αναφορικά με το ιστορικό mm-hmm. του λόγου νομοθετικού πορνήματος. Πράγματι από το 2017-18 ξεκίνησε μια προσπάθεια από την προηγούμενη κυβέρνηση ακριβώς σε αυτή τη λογική που είπε και ο συνάδελφος ο κ. Σαλμάς προηγουμένως. Δηλαδή τι, να φουγκραστεί ένα πάγιο διαχρονικό αίτημα της κοινωνίας, τέτοιες πτυχές εφαρμογής πολιτικής το συναντήσαμε σε χώρες του τρίτου κόσμου στο παρελθόν και, και αν θέλετε τη δεκαετία του 2000-2010 όταν η κρίση έπληξε και την ίδια την Ευρώπη άρχισε να παρουσιάζεται και σε κράτη-μέλη. Ένα σύστημα θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε κάπως παράλληλο σε σχέση με το τραπεζικό υπό ποια έννοια. Έχετε να φουγκραστεί και να καλύψει ανάγκες, δομικές ανάγκες της μικρής και μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και των πολιτών, δεδομένης της ανελαστικότητας που διέπει το τραπεζικό μας σύστημα, όχι μόνο στη χώρα μας, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Η οποία κάπως θα πρέπει να αλλάξει, βέβαια. Ναι, η οποία είναι και συνέπεια της κρίσης του 2008, που θωρακίστηκε πολύ, θα έλεγα, σε τέτοιο σημείο που έχασε κάθε ίχνος ευελιξίας. Εξού λοιπόν. Αυτό το σύστημα υπάρχει λοιπόν σε Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία, πολύ νομίζω σωστά, πολλά χρόνια ναι, τώρα. Με παραπλήσιες, αν θέλετε, guidelines, δηλαδή οδηγίες. Και η εποπτεία είναι με άλλους τρόπους. Η εποπτεία πάντοτε είναι πάντοτε η οικία τράπεζα, δηλαδή η τράπεζα της Γαλλίας, η τράπεζα της Ιταλίας, η κεντρική τράπεζα. Mm-hmm. Πάντοτε έχει ένα ρόλο κυρίαρχο. Αλλά εσείς θέλατε να έχει και το Υπουργείο Εργασίας και το Υπουργείο Οικονομικών. Το Οικονομικών και Οικονομίας. Ναι. Το ΔΟΜ, δηλαδή ένα τρίπτυχο, μια άτυπη τρόικα ελέγχου, υπό την έννοια και από την λογική. Ως δικλίδα ασφαλείας.
Ακριβώς, να θωρακιστεί περαιτέρω το σύστημα και αυτό που αναφέρθηκε προηγουμένως για το γνωστό fit and proper, δηλαδή τις μετοχικές υποχρεώσεις και τον έλεγχο του συνόλου, οριζόντια, όλων των μετόχων οι οποίοι τρέχουν, αν θέλετε, ή λειτουργούν τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις και εταιρείες οι οποίες κυοφορούνται. Και τώρα με την καλώς εχόν των πραγμάτων, από την επόμενη εβδομάδα θα γίνει πλέον νόμος του κράτους και με πολύ, δεν σας κρύβω και αγωνία, περιμένουμε να δούμε το β' εξάμεινο του 20 πώς θα περπατήσει στην πραγματική οικονομία αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία. Θα είναι κάτι κρίσιμο. Τελικά και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι η δεύτερη τροπολογία που καταθέσαμε. Ναι, είναι νομοτεχνικής έτσι παρέμβασης. Το ένα έχει να κάνει με την καταλληλότητα των προσώπων. Έτσι, πολύ σωστά. Τη σύνδεση του Διοικητικού Συμβουλίου των Ιδρυμάτων αυτών που θα έχουν τη μορφή ανώνυμης εταιρείας. Ναι, αντιστοίχως μια πρωτοβουλία νομοθετική και από το Υπουργείο στην ίδια κατεύθυνση και τώρα βρισκόμαστε σε φάση συγκλήσεως. Θα φανεί και αυτό επί της συζήτησης, επί των άρθρων την επόμενη Τρίτη. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη νομοτεχνική μας, αν θέλετε, παρέμβαση εν είδη τροπολογίας. Και η δεύτερη είναι ακριβώς αυτή, να ενσωματωθούν οι τοπικοί φορείς, δηλαδή η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού, κάτι, ένα διαχρονικό αίτημα της ίδιας της κοινωνίας. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί Δήμοι οι οποίοι πέρασαν την κρίση και έχουν σταθεί γερά στα πόδια τους. Έχουν δηλαδή μια ρευστότητα. Έχει γίνει δεκτό, ή είναι στο στάδιο της επεξεργασίας. Ο Υφυπουργός, ο κ. Ζαβός, ανέφερε από το βήμα της Βουλής ότι είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης να ενσωματώσει και τους τα local authorities. Θέλει να πετύχει τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση και ότι ό,τι περισσότερο μπορεί να ενσωματώσει και να ικανοποιήσει τα κόμματα θα το κάνει. Ισχύει. Και μάλιστα θα οφείλω να πω ότι τα local administrations, δηλαδή τοπικές διοικήσεις πρώτου και δεύτερου βαθμού στην υπόλοιπη Ευρώπη, ενσωματώνονται. Είναι μέρος της λύσης, αν θέλετε, αυτής της πρωτοβουλίας. Νομίζω λοιπόν δεν υπάρχει κάποιος λόγος να μην γίνει και αυτή η παρέμβαση σε αυτό το επίπεδο. Με επίσης, τι κεφάλαιο θα λειτουργήσουν αυτά τα ιδρύματα? Το κεφάλαιο ήταν ένα ζήτημα, μια μικρή διελκυστίδα κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας. Η αρχική μας πρόταση στο νομοθέτημα, δηλαδή σε αυτό που βγήκε σε δημόσια διαβούλευση το 2018 από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ, μιλούσε για 200.000 κεφάλαιο de minimis. Και τώρα είναι 400.000. 400.000, αλλά τι συνέβη? Η κυβέρνηση αφουγκράστηκε και αντιλήφθη ότι δύναται να κατέβει προς τα κάτω το όριο, ώστε να έχουμε περισσότερες εταιρείες αυτή τη δυνατότητα και τελικά καταλήξαμε στις 250.000 ευρώ, έτσι δεν είναι, κύριε συνάδελφε? Ναι, ναι. 250.000 ευρώ, όπου είναι ένα όριο λογικό μεν και όχι τόσο αποτρεπτικό για πολλές εταιρείες που θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον χώρο. Όμως θέλω να υπερθεματίσω. Έχει ρόλο και, και η Τράπεζα Δημοσίων Επενδύσεων. Πώς ακριβώς, το πρόγραμμα μάλλον δημοσίων επενδύσεων? Το ΠΟΥΔΟΕ, σαφέστατα, η Αναπτυξιακή Τράπεζα επιπροσθέτως. Είναι φορείς που θα παίξουν καταλυτικό ρόλο στην εν γέννη λειτουργία και του εγχειρήματος και φυσικά η επιτυχία αυτού θα εξαρτηθεί και από την παρέμβαση και παρουσία της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Απλά ήθελα να πω το εξής. Το ζήτημα των μετόχων είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Διότι δεν θέλουμε πουδενή να δημιουργήσουμε ένα νομοθέτημα το οποίο θα κλείνει το μάτι, αν θέλετε, σε φορείς που προέρχονται από έκνομες ενέργειες να έρθουν να νομοποιήσουν το χρήμα μέσω αυτών των εταιριών ειδικού σκοπού. Αυτό είναι κάτι το οποίο για μας ήταν μια κόκκινη γραμμή. Η κυβέρνηση αφουγκράστη και αντελήφθη, άλλωστε και η παρέμβαση της Τράπεζας Ελλάδος ήταν στην ίδια κατεύθυνση με εμάς και νομίζω ότι τίνει να τροποποιηθεί μερικώς, ώστε πραγματικά να έχουμε απόλυτη θωράκιση αυτού του πλαισίου. Μάλιστα. Και να μην έχουμε επίσης μια νομοποίηση, αυτό είναι το ζήτημα των επιτοκίων, που νομίζω ότι την πρωτοβουλία του Υπουργού Οικονομικών του κ. Σταϊκούρα δίδεται μια λύση, θα το παρακολουθήσουμε, που αφορά τι? Αφορά να αποκλεισεί το σενάριο ουσιαστικά νομοποίησης της τοκογλυφίας. Γιατί αυτό πραγματικά είναι το ζήτημα, το πολύ μεγάλο ζήτημα, με πολιτικές εκφάνσεις. Κατά τα άλλα όμως νομίζω ότι κύλησε ομαλά. Είχατε και κάποια άλλα κριτήρια που θέσατε αναφορικά με το πώς, σε ποιους θα δίνουν αυτές οι... Τα δάνεια αυτά. Γιατί μίλησατε για ατομικές δεξιότητες και όχι μόνο για την πιστοληπτική ικανότητα. Πολύ σωστά. Αυτό είναι το κρίσιμο. Για να μπορέσουμε νεοφυείς επιχειρήσεις, να βοηθήσουμε δηλαδή, τους ίδιους τους start-uppers, οι οποίοι τα νέα παιδιά που έχουν δεξιότητες, έχουν φοβερές ικανότητες επιστημονικές και όχι μόνο. Να μην αποκλείονται. Να μην αποκλείονται και να δημιουργήσουν και ένα πλαίσιο προστασίας ώστε να μην βγουν και στο εξωτερικό. Δηλαδή να τους κρατήσουμε εδώ, να ενισχυθούν οι μικρές αυτές επιχειρήσεις που κυοφορούνται τώρα μόλις ξεκινούν και να είναι να δώσουμε δηλαδή μία λύση σε ένα διαχρονικό πρόβλημα τουλάχιστον των τελευταίων 15 ετών. Μάλιστα. Έχουμε τον κύριο Βιλιάρδο από την Ελληνική Λύση για να μας πει πώς βλέπει το κόμμα του αυτό το νομοσχέδιο. Καλησπέρα σας, κύριε Βιλιάρδο. Καλησπέρα.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ που είσαστε. Δεν είσαστε μαζί μας λόγω της κατάστασης του κορονοϊού. Έχουμε αναγκαστεί και εμείς να κάνουμε με διαφορετικό τρόπο πλέον την εκπομπή, τη λέει ο νόμος, και όχι με τη φυσική παρουσία όλων, αλλά προσπαθούμε να ακουστούν όλες οι φωνές. Οπότε πολύ θα θέλαμε και σας ευχαριστούμε πολύ. Τη δική σας προσέγγιση, γιατί το χαρακτηρίσατε ανεπαρκές αρχικά το σχέδιο. Έγιναν προστίκες, έγιναν βελτιώσεις. Εμείς καταψηφίσαμε το νομοσχέδιο. Εμείς καταψηφίσαμε το νομοσχέδιο. Θα ήθελα μόνο να πω μερικά πράγματα. Πρώτα απ' όλα δεν είναι καινοτόπο. Έχει τέτοιου είδους μικροπιστώσεις από τέτοια ιδρύματα. Έχουν ξεκινήσει πριν από 150 χρόνια στη Γερμανία. Πρόσφατα είχαμε την ίδρυση στις αναπτυσσόμενες χώρες ανάλογων ιδρυμάτων, ανάλογων μικροτραπεζών. Ξεκίνησε στο Μπαγκλαντές περίπου τη δεκαετία του 70. Είναι γνωστό από τον Δόκτωρ Γιόνας, ο οποίος πήρε και το βραβείο Νομπέλ. Και σε εμάς όμως δεν υπήρχε στη χώρα μας. Γενικά στην Ευρώπη ξεκίνησε το 1990, μάλιστα σαν ένας τρόπος, επειδή τότε υπήρχε ανεργία, να μπορέσει να καταπολεμηθεί η ανεργία, να δοθούν κάποια χρήματα στους ανθρώπους και να μπορέσουν να ξεκινήσουν μια δική τους δουλειά και να μην έχουν έτσι πρόβλημα γενικώς από την ανεργία. Mm-hmm. Στην Αγγλία, ας πούμε, ξεκίνησε τότε περίπου, το ίδιο και στη Γαλλία και στη Γερμανία λίγο αργότερα, το 2010, όταν μεσολάβησε η ευρωπαϊκή κρίση χρέους. Στην Αμερική το 2008 ξαναξεκίνησε αυτή η διαδικασία, δόθηκαν κάποια χρήματα σε ανέργους, τελικά κατέληξε στο να δημιουργηθούν πάρα πολλά προβλήματα, γιατί οι άνεργοι δεν μπορούσαν να πληρώσουν τα δάνεια τα οποία πήραν. Mm-hmm. Κάτι που θεωρούμε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα γενικότερα για την ιδέα αυτή. Και επίσης φάνηκε στην Ινδία, όπου υπήρξαν πάρα πολλές αυτοκτονίες ανθρώπων που επίσης δεν μπορούσαν να ξεπληρώσουν τα δάνειά τους. Εγώ ακούω τώρα από παράγοντες της αγοράς ότι τον περιμένουν αυτόν τον νόμο για να μπορέσουν να κινηθούν. Δεδομένης της τοκίας από την πλευρά των τραπεζών να χορηγήσουν δάνεια. Ακριβώς. Επειδή το περιμένουν, επειδή οι τράπεζες δεν θέλουν να δανειοδοτήσουν την ελληνική οικονομία, δεν δανειοδοτούν καθόλου την πραγματική οικονομία. Παρά το ότι ξέρετε ότι έχουν ενισχυθεί με τεράστια ποσά που έχουν επιβαρύνει τον προϋπολογισμό μας, πάνω από 40 δισεκατομμύρια που επιβάρυναν το χρέος και άρα μας δημιούργησαν μεγάλα προβλήματα. Επίσης με τα 17 δισεκατομμύρια αναβαλλόμενο πόρο. Πρόσφατα άκουσα από τον πρόεδρο της Ένωσης Τραπεζών ότι πήραν 25 δισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και παρόλα αυτά δεν δίνουν δάνεια. Γι' αυτό οι άνθρωποι περιμένουν αυτού του είδους τις μικροτράπεζες για να μπορέσουν ίσως να δανειοδοτηθούν. Εσείς είχατε θέσει και το. Εμείς καταψηφίσαμε το νομοσχέδιο για 4 βασικούς λόγους. Όχι για όλους, γιατί κάναμε κάποιες προτάσεις τις οποίες υιοθέτησε η κυβέρνηση και την ευχαριστούμε για το που τις υιοθέτησε. Για παράδειγμα, εμείς προτείναμε τη μείωση του κεφαλαίου από 400 στα 250, επειδή θεωρήσαμε ότι πρέπει να υπάρχουν πολλές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο. Επίσης, εμείς προτείναμε την αλλαγή να μην είναι ανώνυμες εταιρείες αυτοί οι οργανισμοί. Επειδή στις ανώνυμες εταιρείες δεν μπορούν να γίνονται δωρεές και η εμπειρία μας, τουλάχιστον γνωρίζοντας τι συμβαίνει στη Γαλλία, είναι ότι το 65% των δανειοδοτήσεων από αυτού του είδους τις μικροτράπεζες γίνεται με δωρεές. Οπότε, αν δεν υπάρχει δυνατότητα δωρεάς, θα έχουμε πρόβλημα όσον αφορά την ύπαρξη τέτοιου είδους μικροτραπεζών. Θέσατε και το θέμα του επιτοκίου και εσείς. Σας ικανοποιεί η λύση που δίνεται με την παρέμβαση του Υπουργού, ο οποίος θα παρακολουθεί. Θα σας πω γενικότερα γιατί απορρίψαμε το νομοσχέδιο και ένας από τους λόγους που το απορρίψαμε είναι και το επιτόκιο, όπως πολύ σωστά είπατε. Ο πρώτος λόγος είναι ότι στο άρθρο 14 και 15 δίνεται η δυνατότητα σε μετανάστες, σε παράνομους μετανάστες, απλά και μόνο όταν κάνουν μια αίτηση ασύλου, να μπορούν να δανειοδοτούνται από τέτοιου είδους τράπεζες. Εμείς το θεωρούμε απαράδεκτο, δεν είναι δυνατόν πριν εγκριθεί η αίτηση ασύλου να δανειοδοτούνται οι παράνομοι μετανάστες. Και φυσικά και είναι και οικονομικά ασύμφορο τη στιγμή που όταν ο παράνομος μετανάστης δεν πάρει τελικά το άσυλο που έχει αιτηθεί, θα εξαφανιστεί και δεν μπορέσει να πληρώσει τα χρήματα. Με αυτή την άποψή μας συντάχθηκε και ένας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Βολουδάκης, ο οποίος είπε αυτό που λέμε και εμείς, άρα το αυτονόητο. Ο δεύτερος λόγος είναι η επίβλεψη από την Τράπεζα της Ελλάδος, επειδή θεωρούμε, άλλωστε το είπε και η ίδια Τράπεζα της Ελλάδος, ότι δεν έχει αυτή την οργάνωση για να μπορέσει να επιβλέψει όλες αυτές τις εταιρείες που θα δημιουργηθούν. Αλλά για μας η επίβλεψη δεν έπρεπε να είναι από την Τράπεζα της Ελλάδος, απλά από μια κρατική εταιρεία. Mm-hmm. Υπενθυμίζω εδώ ότι η Τράπεζα της Ελλάδος δεν είναι καθόλου κρατική, δεν είναι καθόλου στην Ελλάδα. Έτσι. Είναι ξένη η τράπεζα.
Ακόμα όμως και στη Γερμανία, που η κεντρική της τράπεζα ανήκει στο κράτος. Ή θα θέλατε τέλος πάντων έναν συνδυασμό εκτός από την Τράπεζα της Ελλάδος να είναι και κάποιος άλλος φορέας. Στην αρχή τουλάχιστον ένας συνδυασμός, γιατί πρέπει οπωσδήποτε να ελέγχονται από μια κρατική εταιρεία. Πείτε μου και μια κουβέντα για τον Τηρεσία, για τη ρύθμιση για τον Τηρεσία. Δύο άλλους λόγους, γρήγορα ακόμη, γιατί δεν είναι μόνο αυτοί οι λόγοι. Ο τρίτος λόγος είναι η μόχλευση κεφαλαίων χωρίς όριο. Στο νομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε μόχλευση, αλλά τουλάχιστον έως το πενταπλάσιο, με το καινούριο νομοσχέδιο έρχεται η μόχλευση χωρίς όριο. Αυτό εμείς το θεωρούμε κερδοσκοπικό και απαράδεκτο. Και ο τέταρτος λόγος είναι ότι δεν έχει τεθεί κανένα ανώτατο όριο επιτοκίων. Εμείς καταθέσαμε. Ναι, εδώ όμως έρχεται η παρέμβαση του Υπουργού, κύριε Βιλιάρδο. Όχι, όχι. Ναι, αλλά αυτό είναι κάτι τελείως αιρετικό. Εμείς γνωρίζουμε ότι αυτά τα δάνεια, το διαβεβαίωσε άλλωστε χθες και ο Υπουργός, ότι στη Γαλλία, ας πούμε, είναι μεταξύ 15 και 25% το επιτόκιο. Για μας είναι τελείως το αποκλειστικό. Εμείς καταθέσαμε μία πρόταση, στην οποία βάζουμε ανώτατο όριο επιτοκίου το 11%. Αυτό για να καταλάβετε βγάζει μία μηνιαία δόση για 25.000 δάνειο. Με αποπληρωμή 10 χρόνια, βγάζει μια μηνιαία δόση από 350 ευρώ, που καταλαβαίνετε ότι δεν είναι καθόλου χαμηλή, και συνολικά θα πρέπει στην εξόφληση του το δάνειο των 25.000 θα έχει γίνει 44.000 ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ακόμη και το 11% είναι πολύ υψηλό και θα οδηγήσει σε πολλά προβλήματα την ελληνική οικονομία. Πείτε μια κουβέντα για τη ρύθμιση για τον Τηρεσία, για να σας αποδεσμεύσω, γιατί υπάρχουν παράλληλες δραστηριότητες στη Βουλή και ξέρω ότι θέλετε. Είπαμε ότι εφόσον υπάρχει αυτό το θέμα του Τηρεσία, πάλι θα είναι κάτι το οποίο δεν θα θέλει σπορήσει, γιατί το μεγάλο πρόβλημα πάνω από τις μισούς Έλληνες σήμερα είναι καταχωρημένοι στον Τηρεσία και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούν να πάρουν και δάνεια. Και το τελευταίο που είπαμε για το νομοσχέδιο είναι ότι λείπει τελείως η P2P πλατφόρμα, δηλαδή η ηλεκτρονική πλατφόρμα που δουλεύει σε άλλες χώρες, για παράδειγμα στην Αγγλία, το 37% περίπου των δανείων αυτού του είδους γίνεται ηλεκτρονικά. Ούτε και αυτό υπάρχει μέσα στο νομοσχέδιο. Άρα πρέπει να βελτιωθεί και πρέπει να λυθούν αυτά τα προβλήματα τα οποία σας προανέφερα. Θα περιμένουμε εξάλλου και τη συζήτηση επί των άρθρων του. Κύριε Βιλιάρδο, σας ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ θερμά. Γεια σας. Κύριε Σάλμα, δεν ξέρω αν θέλετε να απαντήσετε σε κάποια από αυτά που ακούστηκαν. Εντάξει. Δικαίωμα κάθε κόμματος είναι να τοποθετεί και θετικά ή αρνητικά και να βάζει τον πύχη που ψηφίζει ένα σχέδιο νόμου ή όχι. Mm-hmm. Πρέπει όμως να πω σε αυτή τη συζήτηση ότι συμμετέχω 20 χρόνια στη Βουλή. Είναι σπάνιες οι φορές που όλοι οι θεσμικοί που κλήθηκαν στην ακρόαση φορέων, όλοι οι φορείς, μα όλοι, 12 φορείς και οι 12. Ναι, να βλέπουν θετικά τον νομοσχέδιο. Ναι, θέλουμε το σχέδιο νόμου. Άρα λοιπόν, όταν η κοινωνία όλη θέλει αυτό το σχέδιο νόμου, δεν μπορείς να μην το ψηφίζεις επί της αρχής. Mm-hmm. Άρα θεωρώ ότι η Ελληνική Λύση έκανε σφάλμα που δεν το ψήφισε και τα άλλα κόμματα. Καλά, το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν χρειάζεται σχολιάσω, ψηφίζει πάντα εκ πεπιθήσεως. Αν και αυτό το σχέδιο νόμου, ξέρετε, ξεπερνούσε τις ιδεολογικές διαφορές και τα μοντέλα τα οικονομικά που εκφράζονται από τις ιδεολογίες. Να. Είναι ένα σχέδιο νόμου ρεαλισμού. Θέλουμε να στηρίξουμε τον επιχειρηματία που έχει μια επιχείρηση και δεν έχει πρόσβαση στην τράπεζα ή δεν μπορεί να έχει εμπράγματες εγγύησεις να πάρει ένα μικρό δάνειο να συνεχίσει. Mm-hmm. Θέλουμε μια νέα επιχείρηση, νεοφυή, startup επιχείρηση να ξεκινήσει σήμερα στην Ελλάδα να πάρει ένα μικρό δάνειο 25.000 ή από περισσότερα ιδρύματα. Ναι, και να βοηθήσει. Ναι. Αν θέλουμε, το ψηφίζουμε. Λέμε τις επιφυλάξεις μας, δεν ψηφίζουμε τα επιμέρους άρθρα, αλλά επί της αρχής το ψηφίζουμε. Mm-hmm. Άρα, όταν ένα σχέδιο νόμου το θέλει όλη η κοινωνία και τρία κόμματα, το κόμμα του κ. Βαρουφάκη, το κόμμα του κ. Βελόπουλου και το Κομμουνιστικό Κόμμα του Ελλάδος δεν το ψηφίζουν, παίρνουν και την χρέωσή τους ή πιστώνονται θετικά είτε χρεώνονται αρνητικά mm-hmm. από την κοινωνία. Το ότι καταψηφίζουν αυτό το σχέδιο νόμου. Στον Τηρεσία τώρα, ποιοι δικαιούνται αυτής της αναστολής εγγραφής? Το είπατε νομίζω. Είναι αυτοί που έχουν από τον 1η Ιουνίου μέχρι και τον Ιούλιο οικονομικά στοιχεία δυσμενή, αναγκάστηκαν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους και τους δίδεται μια διευκόλυνση. Και μια πτώση του τζίρου τους πάνω από 50% νομίζω, είπε ο Υπουργός. Και με τα αναδρομικά των συνταξιούχων, τι γίνεται ακριβώς με τις προσαυξήσεις θυμίζουμε και ότι τα πρόστιμα. Πριν 7 χρόνια είχαν να φορολογηθεί στη χρήση εκείνου του έτους συντάξεις που είχαν πάρει αναδρομικά. Ναι. Αυτό είχε μια αδικία και διορθώνεται με αυτό το σχέδιο νόμου αυτή η αδικία. Σας θα κλείσω αυτόν τον πρώτο γύρο της συζήτησης.
Ενώ θα περιμένω τους επόμενους προσκεκλημένους για να μου πείτε τις δικές σας παρατηρήσεις, ποιόσον ακούστηκαν και ό,τι θέλετε ακόμη να συμπληρώσετε σε σχέση με τον νόμο. Ναι, νομίζω ότι είναι μια δυναμική διαδικασία μέχρι την επόμενη Τρίτη τυχόν παρεμβάσεις στην κατεύθυνση της βελτιώσεως του νομοσχεδίου θα υπάρξουν. Αυτό όμως που θέλω πραγματικά να υπογραμμίσω είναι ότι υπήρχε μια καθολικά αποδεκτή στάση των φορέων, των κοινωνικών εταίρων, αυτών που ουσιαστικά ακουμπά το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που σε λίγες μέρες θα γίνει νόμος. Και αυτό νομίζω είναι και απόδειξη ότι αυτή η προσπάθεια, η νομοθετική πρωτοβουλία που ξεκίνησε το 18 και έρχεται προς ολοκλήρωση στις μέρες μας, ήταν σωστή κατεύθυνση. Εγώ μπορώ να αντιληφθώ την πολιτική, αν θέλετε, σκοπιμότητα που διέπουν τα κόμματα τα οποία αποφάσισαν της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης να μην το ψηφίσουν, αλλά η ουσία, η πολιτική ουσία του ζητήματος είναι στο τραπέζι. Και τι είναι αυτό ουσιαστικά? Είναι η εναρμόνιση με ένα πάγιο αίτημα, ένα πάγιο κοινωνικό αίτημα των χαμηλών, αν θέλετε, κοινωνικά και οικονομικά στρωμάτων, των μικρών επιχειρήσεων ή μικρομεσαίων, και να καλύψει και μία ανάγκη, όπως είπα και προηγουμένως, που δυστυχώς, λυπάμαι που το λέω, αλλά είναι μια πραγματικότητα, το τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί να καλύψει. Mm-hmm. Και δεν μπορεί να καλύψει διότι το πλαίσιο και οι κανονισμοί που αυτή τη στιγμή συντρέχουν στις τράπεζες, υπάρχουν στις τράπεζες, τους δυσκολεύει εξαιρετικά στο να μπορέσουν να προχωρήσουν και να συνδράμουν και αυτοί στην προσπάθεια της συγκεκριμένη. Και η ρύθμιση για τον Τηρεσία βοηθά? Σαφέστατα και βοηθά. Το θέμα του άρθρου 30 που αναφέρεται προηγουμένως, να πω και εγώ την άποψή μου, είναι ένα ζήτημα που προέκυψε τα έτη 18-13. Υπάρχει το θέμα της παραγραφής που θέλει μια λεπτή διαχείριση, ίσως μια επαναδιατύπωση, αλλά αυτό το συζητάμε. Η ουσία είναι όμως ότι ήταν μια κρεμότητα που έπρεπε να λήξει. Και τώρα λέμε για τα αναδρομικά στις συντάξεις. Ακριβώς. Ναι. Και ενσωματώνεται, εμφυλοχωρεί ουσιαστικά στο συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, στο άρθρο 30, και νομίζω ότι είναι και αυτό στη σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα. Αφού σας ευχαριστήσω, να παρακολουθήσουμε τις τοποθετήσεις των φορέων στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής. Και εμείς. Το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα είναι ένα εργαλείο απίστευτα χρήσιμο που έχει εφαρμοστεί σε πολλές χώρες του κόσμου, σε κάποιες εκ των οποίων όπως η Γαλλία, με εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε ότι μόνο τα 4 συστημικά χρηματοδοτικά ιδρύματα μπορούν να καλύψουν ολόκληρο το εύρος των αναγκών της χρηματοδότησης της χώρας. Έχει τεράστια σημασία για να ξεκινήσει σωστά ο θεσμός, να έχουμε τη δυνατότητα να αποκλείσουμε εκείνους οι οποίοι πραγματικά αποδεδειγμένα πάνε με την πρόθεση να κάνουν ξέπλυμα χρήματος. Οι μικροχρηματοδοτήσεις επιχειρηματικές ή προσωπικές που θα χορηγούνται από χωρίς εκτός του τραπεζικού τομέα πρέπει και πολύ σωστά να τηρούν το προβλεπόμενο νομοθετικό πλαίσιο και να διοδοτούνται και να υποπτεύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Λειτουργεί το κεντρικό μητρό πραγματικών δικαιούχων. Επομένως, είναι εύκολος ο έλεγχος από την Τράπεζα της Ελλάδος και ο εντοπισμός οποιασδήποτε ύποπτης ενέργειας που αφορά στο ξέπλυμα. Να νομοθετήσετε εσείς οι ίδιοι που στείλατε τα ραβασάκια και έχετε όλα τα στοιχεία των 71.000 συνταξιούχων και να πάμε στο έτος 13 να υπολογίσουμε το φόρο που αναλογεί ή πιθανό ποσό που θα επιστραφεί. Επιστρέφουμε με το δεύτερο μέρος της συζήτησής μας. Να καλωσορίσω τον κύριο Χρήστο Γκόκα από το Κίνημα Αλλαγής. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας. Κύριος Μανώλης Συντηχάκης από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Καλησπέρα, κύριε Συντηχάκη. Και ο κύριος Κρήτων Αρσένης από το Μέρα 25. Το συναντήσουμε μέσω Skype. Κύριε Αρσένη, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ που είστε και εσείς κοντά μας. Για να έρθουμε να δούμε τις δικές σας τοποθετήσεις αναφορικά με τις μικροπιστώσεις και πόσο θεωρείτε ότι θα βοηθήσουν στο επιχειρήν. Δεδομένου ότι υπάρχει μεγάλη ζήτηση για ρευστότητα, αλλά οι τράπεζες δεν δίνουν. Και πώς μπορείτε, πιστεύετε, να πιέσετε τις τράπεζες να αλλάξουν την τακτική τους απέναντι στους πολίτες που έχουν την ανάγκη να προμηθευτούν χρήματα για να μπορέσουν να τα δώσουν πάλι πίσω στην αγορά και στην οικονομία την πραγματική? Όπως σωστά είπατε, το υπαριθμόν ένα πρόβλημα της αγοράς, της πραγματικής οικονομίας, είναι η ρευστότητα. Και αυτό το πρόβλημα πρέπει να λυθεί άμεσα. Οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και 7-8 στις 10 επιχειρήσεις έχουν έντονο πρόβλημα ρευστότητος, ενώ 1 στις 7 επιχειρήσεις
κινδυνεύουν να κλείσουν εξαιτίας αυτού του προβλήματος. Τα μέχρι στιγμής χρηματοδοτικά εργαλεία φαίνεται ότι δεν απέδωσαν, σίγουρα δεν κάλυψαν σε καμιά περίπτωση τις ανάγκες της αγοράς, τις ανάγκες των επαγγελματιών, των αγροτών, των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Και οπωσδήποτε υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά και στον τρόπο που εφαρμόζονται αυτά τα μέτρα, το οποίο έχει να κάνει και με τα αυστηρά τραπεζικά κριτήρια, τα οποία και εσείς αναφέρατε. Έγινε μια μεγάλη συζήτηση στη Βουλή και την Τρίτη, με κοινή συνεδρίαση των δύο Επιτροπών Οικονομικών και Παραγωγής και Εμπορίου, και χθες την πρώτη μέρα της Ολομέλειας για τις μικροπιστώσεις. Ναι. Αυτό που φαίνεται είναι ότι αυτά τα μέτρα δεν αρκούν. Παραδείγματος χάρη το μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής που φαίνεται να προχωρά καλύτερα. Και που είναι στη δεύτερη φάση του τώρα, έτσι. Που είναι στη δεύτερη φάση του και αναμένονται 200.000 επιχειρήσεις να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον. Είναι μικρό, είναι 2 δις. Ναι. Θα πρέπει, έχουμε προτείνει εδώ και 1,5 μήνα και προτείνουμε συνέχεια να πάει τουλάχιστον στα 3 δις. Mm-hmm. Το ΤΕΠΗΧ 2 από τις 110.000 αιτήσεις ικανοποιήθηκαν μόλις 10.000. Ναι. Ένα στους δέκα. Το Ταμείο Εγκυοδοσίας, που είναι με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, διαθέτει πόρους 3,5 δις. Και όταν είχε ζήτηση για 16, πόσο 16,5. Είχε. 16,5 και ήδη μπορεί να έχει φτάσει στα 18. Λοιπόν, εδώ φαίνεται το πολύ μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει. Εντάξει, έχουν βοηθήσει λίγο οι αναστολές των πληρωμών, κάποιες εκπτώσεις του 25% για όσους έχουν, που σημαίνει ότι δίνεται μια δυνατότητα, αλλά το πρόβλημα είναι μεγάλο και χρειάζεται ένα πλαίσιο χρηματοδότησης διαφορετικό. Και κυρίως θα πρέπει τα κριτήρια να είναι τα ελάχιστα βασικά απαιτούμενα, διότι δεν μπορεί να μην υπάρχει και κανένα κριτήριο, και κυρίως να υπάρχει το κριτήριο της βιωσιμότητας, δηλαδή η δυνατότητα στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να επιβιώσουν για να διατηρηθούν και οι θέσεις εργασίας. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι θέσεις εργασίας που κινδυνεύουν. Το κόμμα σας ψήφισε ΝΕΠΗ της αρχής. Λοιπόν, τώρα υπήρχε μια συνένεση από τα τρία κόμματα, στο Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και Κίνημα Αλλαγής. Ναι, στο συγκεκριμένο μέτρο των μικροπιστώσεων ψηφίσαμε ΝΕΠΗ της αρχής. Βέβαια, υπάρχουν κάποια ζητήματα τα οποία τα θέσαμε. Πείτε τα και σε εμάς αυτά που θέσατε. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, θα πρέπει να διευρυνθεί και να διερευνηθεί το πλαίσιο στήριξης. Να μπουν και κάποιες επιχειρήσεις που δεν προβλέπεται να μπουν. Το δεύτερο θέμα αφορά στα επιτόκια. Το επιτόκιο θα πρέπει με κάποιο τρόπο να προσδιοριστεί. Είπε χθες ο Υπουργός ότι θα δούμε πρώτα πώς θα διαμορφωθεί από την ίδια την αγορά. Και ότι θα παρεμβαίνει και ο ίδιος ο Υπουργός. Ο Υφυπουργός είπε ότι δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Υπάρχει μια αντίφαση. Εκείνο όμως που πρέπει σίγουρα να συμβεί είναι να υπάρξει κάποιος προσδιορισμός, να υπάρξει κάποια οριοθέτηση. Ένα άλλο ζήτημα αφορά στις εγγυήσεις. Ναι. Τι εγγυήσεις θα ζητηθούν. Και κυρίως στις εγγυήσεις που αφορούν κατάθεση δύο κεφαλαίων ενδεχομένως ή παρακράτηση σημαντικού μέρους του ποσού με το οποίο θα χρηματοδοτηθεί μια επιχείρηση σαν εγγύηση. Μας είπε νωρίτερα ο κύριος Αλμάς ότι θα υπάρξει τρίτος εγγυητής, αυτό μόνο. Λοιπόν, δεν αυτά, μένει να τα δούμε εμείς. Εγγύησης όπως υποθήκη. Ναι, θα το δούμε. Ναι. Πρέπει το πλαίσιο των εγγυήσεων να ξεκαθαριστεί για να δούμε πώς θα μπορέσει να αποδώσει και πώς θα μπορέσουν πραγματικά τα χρήματα να φτάσουν στον πολίτη και στην πραγματική οικονομία. Διότι σας είπα, εάν παρακρατηθούν χρήματα από τα δάνεια, όπως συμβαίνει και με τις άλλες χρηματοδοτήσεις και με τα άλλα χρηματοδοτικά μέτρα, εκεί που παρεμβαίνουν οι τράπεζες και ζητούν αντίστοιχες εγγυήσεις και παρακρατούν, ακόμα και στην περίπτωση που είναι εγγυημένα τα δάνεια από το δημόσιο, παρακρατούν πόρους, οι οποίοι δεν φτάνουν στην οικονομία. Για την εποπτεία υπήρχε αντίρρηση από εσάς, από την Τράπεζα λοιπόν, της Ελλάδος. Λοιπόν, κοιτάξτε, το κόστος και ένα τελευταίο είναι το κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών, ούτως ώστε να μπορέσουν να φτάσουν τα χρήματα εκεί που πρέπει. Για την εποπτεία, κοιτάξτε, εμείς είπαμε ότι η εποπτεία θα πρέπει να είναι σε ένα θεσμό ο οποίος είναι αξιόπιστος. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι ένας αξιόπιστος θεσμός, μπορεί να εποπτεύσει αυτό το πλαίσιο, δηλαδή τι κεφάλαια θα διατηθούν, ποιοι είναι αυτοί που θα διαθέσουν τα κεφάλαια, τι κεφάλαια είναι αυτά, από πού προέρχονται, για να μην έχουμε άλλες καταστάσεις όπως ξέπλυμα χρήματος, να το πούμε πολύ απλά για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Και οπωσδήποτε θα πρέπει
να υπάρξει ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο θα γίνεται αυτός ο έλεγχος από έναν αξιόπιστο φορέα, όπως είπα, και θα πρέπει σε αυτή τη διαδικασία ο ρόλος της τράπεζας της Ελλάδας να είναι αυτός ο οποίος θα δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουν αυτά τα εργαλεία, διότι ακόμη δεν ξέρουμε τη δυναμική αυτού του εργαλείου, δηλαδή πόσα κεφάλαια θα διατηθούν τελικά. Ναι. Ποιοι είναι αυτοί που θα τα διαθέσουν. Στην αρχή ήταν στα 400.000 το κεφάλαιο. Ναι, 400.000 τώρα, είναι το κεφάλαιο, το αρχικό, ενώ συνολικά το αρχικό, ναι. Πόσα κεφάλαια θα διατηθούν τελικά στις επιχειρήσεις, mm-hmm. σε αυτούς που χρειάζονται τη δανειοδότηση, σε αυτούς που χρειάζονται τη χρηματοδότηση. Αυτά είπαμε, είναι έως 25.000 ευρώ. Αυτό δεν λέτε. Όχι, εννοώ το σύνολο. Να, δηλαδή, το σύνολο και πόσοι θα είναι οι δικαιούχοι. Πόσα χρήματα θα πάνε, δηλαδή. Πώς θα μπορέσει να καλύψει. Πόσα θα καλύψει. Γιατί είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που έχουν ανάγκη ρευστότητας, όπως πάντως οι φορείς τοποθετήθηκαν θετικά. Θετικά, κοιτάξτε. Η αγορά τοποθετήθηκε θετικά. Υπάρχουν προσδοκίες, εμείς γι' αυτό το ψηφίζουμε. Μένει όμως να κριθεί στην πράξη. Βεβαίως, αυτά ναι. που λέμε είναι κάποια ερωτηματικά. Και το άλλο το οποίο προσθέσαμε και φαίνεται και σε αυτό, και φαίνεται και αυτό να γίνεται δεκτό και να υπάρξει ένα τελικό πλαίσιο, είναι για τη συμμετοχή των φορέων της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας. Mm-hmm. Όχι μόνο ως δικαιούχων, αλλά και ως εχόντων τη δυνατότητα οι ίδιοι να δημιουργήσουν σχήματα χρηματοδότησης σε αυτό το πλαίσιο. Να δούμε τι λέει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, κύριε Σιντιχάκη. Εσείς είπατε ότι αφορά λίγους και ότι θα συσσωρευτούν και νέα χρέη στα ήδη υπάρχοντα. Σε κάθε περίπτωση όμως πολλοί είναι αυτοί που χρειάζονται ρευστότητα και κάπως πρέπει να τη βρουν. Ακούμε πολύ για τη ρευστότητα. Ρευστότητα εδώ, ρευστότητα παραπέρα. 750 δισεκατομμύρια θα δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Καθίστε να δούμε τώρα, έχουμε σύνοδο στον Ιούλιο. Τώρα 5 πάνω, 5 κάτω, ναι. Και παρά τις διαφωνίες τους προκειμένου να σωθεί το καράβι τους, θα δώσουν. Στην Ελλάδα αναλογεί 30-32 δισεκατομμύρια. Ναι, ναι. Και μάλιστα θα δοθούν και με σκανδαλώδη τρόπο. Με κρατικές εγγυήσεις, με φοροαπαλλαγές, με κίνητρα. Πού όμως? Στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Αυτές είναι, οι μεγαλοχρηματοδοτήσεις. Γιατί ξέρετε, όταν μιλάμε για μικροχρηματοδοτήσεις, μικροπιστώσεις, μικροδάνεια, υπάρχουν και οι μεγαλοχρηματοδοτήσεις. Μαζί με το ΕΣΠΑ δεν που τρέχει, τυχαίο... ένα νέο ΕΣΠΑ που θεωρείται ως νέο ΕΣΠΑ αυτό, συμπληρωματικό, αυτό που μιλάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν θα βοηθήσει και τη μικρή επιχειρηματικότητα, τη μικρομεσαία? Ο αυτοαπασχολούμενος σήμερα ή οι πολύ μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν περίπου το 98% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, δεν έχουν ανάγκη από δάνεια αυτή τη στιγμή. Έχουν ανάγκη από πολύ συγκεκριμένα πρακτικά μέτρα που θα τους δίνει ανάσα για το επόμενο χρονικό διάστημα. Όπως διαγραφές. Και εμείς καταθέσαμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Φυσικά, δια της σιωπής, η κυβέρνηση το έβαλε στο σιρτάρι και τα άλλα κόμματα φυσικά δεν είπαν τίποτα. Γιατί ακριβώς συμφωνούν σε αυτό το νομοσχέδιο, άλλωστε φαίνεται το γεγονός ότι το ψηφίζουν όλοι. Και μάλιστα από βήματος της Βουλής, αν τους ακούσει κάποιος και τα τρία κόμματα, δεν μπορεί να διακρίνει ποιος είναι της Νέας Δημοκρατίας, ποιος είναι του ΣΥΡΙΖΑ και ποιος είναι του ΚΙΝΑΛ. Είπαν όμως, επειδή είχαν νωρίτερα και τη Νέα Δημοκρατία και τον ΣΥΡΙΖΑ. Πιστεύω, νομίζω η ολομέλεια της Βουλής είναι ανοιχτή, είναι δημόσια, είναι απευθείας. Ο καθένας μπορεί να βάλει τα συμπεράσματά του. Αλλά επειδή είχα προηγουμένως στη Νέα Δημοκρατία εδώ και τον ΣΥΡΙΖΑ, είπαν ότι έγιναν αποδεκτές κάποιες προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιες ενστάσεις, κάποιες τροποποιήσεις που ζήτησε. Το είχε ξεκινήσει εξάλλου. Η κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε σαν ιδέα όλο αυτό. Και υλοποιήθηκε επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας. Καταθέσαμε την εξής πρόταση. Αυτές τις χρηματοδοτήσεις να τις αναλάβει το κράτος μέσα από κρατικά προγράμματα, να ενισχύσει τους αυτοαπασχολούμενους, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, με πολύ χαμηλό επιτόκιο και άλλους ευνοϊκούς όρους. Δεν το δέχεται η κυβέρνηση. Δεν το δέχονται τα άλλα κόμματα. Αντιθέτως, τι εφεύραν? Ότι μπορούν εταιρείες, μεγάλες επιχειρήσεις, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 400.000 ευρώ, το πήγανε τώρα, στα 250. Ναι. Σε κάθε περίπτωση, και τα 250 εκατομμύρια δεν είναι ένα μελιτέο ποσό. Είναι μια πολύ μεγάλη επένδυση που θα κάνουν. Συνιστούν ανώνυμες εταιρείες που θα χορηγούν αυτά τα δάνεια. Με τι επιτόκιο, η όλη συζήτηση ποιο θα είναι το επιτόκιο. Mm-hmm. Ο κύριος Σταϊκούρας το ξεκαθάρισε. Όπως ο κύριος Δραγασάκης,
συμφώνησαν και τα υπόλοιπα κόμματα, οι βέλτιστες πρακτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες είναι? Το παράδειγμα της Γαλλίας, που αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις με επιτόκιο 15 έως 25%. Με συγχωρείτε, αλλά είναι τοκογλυφία. Είναι τοκογλυφία αυτό. Εδώ είπαν λοιπόν ότι θα υπάρχει παρέμβαση του. Εδώ στείλουν μαγαζί. Για να ελέγχει. Στείλουν μαγαζί, επιτρέψτε μου, στείλουν μαγαζί. Στείλουν μαγαζί με ένα παράλληλο τραπεζικό σύστημα. Άλλη συζήτηση αυτή, θα το λέμε παράλληλο τραπεζικό σύστημα, θα το λέμε παράλληλη χρηματοδότηση. Σε κάθε περίπτωση να μην θυμίζει τραπεζικό σύστημα. Ναι, αλλά ο κύριος Υπουργός ήταν απόλυτα καθαρός σε αυτό που είπε, ότι θα υπάρξει αυστηρός έλεγχος με αδειοδότηση που θα έχει την εποπτεία η Τράπεζα της Ελλάδος, θα ισχύουν οι διατάξεις περί καταναλωτών, θα υπάρχουν κανόνες διαφάνειας. Μα και στο τραπεζικό σύστημα ισχύουν αυτά. Και στο μετοχικό, και στους μετόχους θα υπάρχει ένας έλεγχος. Και, ναι, όπως υπάρχει και στις τράπεζες. Υπάρχει έλεγχος στις τράπεζες. Μα ξέρετε τι, αυτή είναι η τραγωδία. Ότι εδώ έχουμε χιλιάδες απασχολούμενους που είναι στην κόψη της χρεοκοπίας αυτή τη στιγμή. Και ενώ θα έπρεπε, τους κάναμε πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Πρώτον, επανένταξε το αφορολόγητο όριο των 12.000 ευρώ και 5.000 για κάθε παιδί. Δύο. Να υπάρξει διαγραφή ενός μεγάλου τμήματος χρεών σε τράπεζες και εφορίες. Απαλλαγή από την καταβολή εισφορών ατομικής ασφάλισης. Κατάρχηση του τέλους επιδείνων. Είναι εφικτά αυτά που λέτε για διαγραφή δηλαδή, χρεών. Δηλαδή, συγγνώμη, δεν είναι εφικτά αυτά. Δεν είναι εφικτό. Και το σχέδιο Ηρακλής για τα κόκκινα δάνεια λοιπόν, γενικώς. Θα σας πω, δηλαδή, δεν είναι λοιπόν εφικτό αυτό. Δεν είναι εφικτό αυτό. Δεν είναι εφικτό αυτό για να σωθούν χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και είναι εφικτό να δίνεις με σκανδαλώδη τρόπο 12 δισεκατομμύρια ευρώ ως κρατική εγγύηση για την τιτλοποίηση των κόκκινων δανείων για να αλαφρύνουν τις τράπεζες και να τα μεταφέρουν στα φαντ, όπου το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και μάλιστα με τις οδηγίες του ΟΣΑ και την αλλαγή του πτωχευτικού κώδικα θα περάσουμε σε απευθείας, πώς το λένε, πληστηριασμούς χωρίς καμία δικαστική προστασία. Διάκειται θετικά. Εγώ δεν θα μιλήσω εξ ονόματι των φορέων. Επειδή τους ακούσατε, βεβαίως, σε εσάς έρχονται, λένε τις απόψεις τους. Αναλαμβάνουν την ευθύνη για αυτόν που λένε και πράττουν. Όπως και τα κόμματα. Συνήθως βέβαια, όταν έχουν αντιρρήσεις, τις εκφράζουν. Ναι, ξέρετε, εκτός από αυτούς τους φορείς υπάρχουν και άλλοι φορείς. Οι οποίοι δεν κλήθηκαν. Εάν είχαν κληθεί όλοι οι φορείς. Θα διατύπωναν, προφανώς, λέτε, διαφορετική άποψη. Θα διατύπωναν προφανώς διαφορετική άποψη. Mm-hmm. Εγώ στέκομαι ως Κομμουνιστικό Κόμμα πολιτικά απέναντι σε αυτό το ζήτημα και λέω ότι την ίδια στιγμή που με σκανδαλώδη τρόπο ενισχύονται επιχειρηματικοί όμιλοι μέσω των τραπεζών, με δισεκατομμύρια ευρώ και κρατικές εγγυήσεις, την ίδια στιγμή πετάνε τα ψίχουλα στις μικροεπιχειρήσεις και στους αυτοαπασχολούμενους, θα τους βάλουν σίγουρα σε νέους μπελάδες. Πρόκειται για ένα παράλληλο τοκογλυφικό σύστημα, γιατί περί αυτού πρόκειται, και αυτό που λένε περί εμπράγματες εγγυήσεις κτλ. Θα ισχύουν οι εγγυήσεις. Οι εγγυήσεις μπορεί να είναι ένα τρίτο πρόσωπο. Ναι. Ποιος μου λέει εμένα το τρίτο πρόσωπο, ποιο είναι αυτό? Πρόσωπο, θα είναι ο πατέρας, θα είναι η μάνα ή θα είναι ένα τρίτο πρόσωπο που θα εγγυηθεί στο δανειολήπτη ότι ξέρεις, σου εγγυούμε, αλλά ξέρεις με ένα ποσοστό που πρέπει άρα και εγώ να πάρω. Για να πάω και στον κύριο Αρσένη, ότι δεν θα βοηθήσουν αυτά τα ιδρύματα. Επαναλαμβάνω, αν ήθελε η κυβέρνηση έστω, χωρίς να λάβει υπόψη καθόλου τις προτάσεις που έχουμε κάνει, θα μπορούσε με ευθύνη δική του, το κράτος δηλαδή, να δώσει αυτές τις χρηματοδοτήσεις μέσα από προγράμματα και πολύ χαμηλό επιτόκιο. Μάλιστα. Δεν θέλει να δώσει αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Ας καταργήσει το τέλος επιδιδεύματος. Mm-hmm. Ας καταργήσει τον έμφυα. Την προκαταβολή φόρου έστω για το 2019-2020. Τίποτα από όλα αυτά. Έχουν μειωθεί. Τίποτα από όλα αυτά. Ναι, έχουν μειωθεί. Αλλά προσέξτε να δείτε, όπως είπε και ο προηγούμενος συνομιλητής, εδώ πέρα τα. Πώς το λένε, για την επιστρεπτέα προκαταβολή, στην πρώτη φάση που μπήκαν 56.000 επιχειρήσεις. Δεν ήταν εξ αρχής οι αυτοαπασχολούμενοι, τους βάλανε στην πορεία. Τώρα, στην επόμενη φάση για το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, περίπου 10.000 έχουν μπει
όπως είπε, αλλά δεν έχουν μπει αυτοαπασχολούμενοι. Δηλαδή έχουν πεταχτεί αυτοαπασχολούμενοι έξω και από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας. Για να δούμε τι λέει λοιπόν, το Μέρα 25. Άρα λοιπόν, να είμαστε καθαροί σε αυτά τα πράγματα. Ακολουθούν σαφέστατη ταξική πολιτική, είναι οδηγίες του Συνδέσμου Ελληνοβιομηχάνων που λέει ότι είναι διαρθρωτικό πρόβλημα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διότι δεν έχουν παραγωγικότητα, υψηλή παραγωγικότητα. Και αυτό που ενδιαφέρει τις μεγάλες επιχειρήσεις και το καπιταλιστικό σύστημα γενικότερα είναι υψηλή παραγωγικότητα για να αποδώσει πολλά κέρδη. Ο μικρός και ο μεσαίος δεν αποδίδει πολλά κέρδη, αποδίδουν οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι, εξού και το νομοσχέδιο που έρχεται να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση στους επιχειρηματικούς ομίλους, συν όλα τα άλλα τα οποία είπαμε προηγουμένως. Κύριε Αρσένη, να δούμε τι λέει το Μέρα 25, που καταψήφισε επίσης το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επί της αρχής. Ποια είναι η δική σας η άποψη, δεν βοηθάει καθόλου την οικονομία? Καταρχήν θα συμφωνούσα λέξη προς λέξη με όσα είπε ο κύριος Σιντικάκη. Όμως βλέπω και κάποια επιπλέον σημεία. Καταρχήν να εξηγήσουμε ότι το μεγάλο ζήτημα αν είναι η ρευστότητα, και επειδή η κυβέρνηση μας έχει, δεν έχει λευτό δέντρα, βλέπουμε ότι με το σχέδιο Ηρακλή έχει 12 δι να χαρίσει τα φαν και στους μετόχους τους. 12 δι τα οποία θα πάνε, είναι δεδομένο ότι θα πάνε σε αυτά τα φαν, καθώς οι τιμές εκποίησης, δηλαδή οι τιμές στις οποίες θα πουλάνε τα σπίτια των ανθρώπων για να τα βγάλουν την εποχή του μένουν σπίτι έξω από το σπίτι για να βγάλουν αυτά τα νοικοκυριά στο δρόμο, θα είναι τόσο χαμηλές που ενεργοποιεί τη ρήτρα αποπληρωμής των 12 δι προς αυτά τα φάντα από το ελληνικό δημόσιο. Οπότε, όσον αφορά τη ρευστότητα, λύσεις υπάρχουν για αυτούς που θέλουμε να υπάρξουν λύσεις. Ποιες είναι λοιπόν αυτές οι λύσεις που θα προτείνατε εσείς αυτή τη στιγμή, δεδομένη τη κατάσταση την οποία βιώνουμε, η οποία είναι και έκτακτη, γιατί και δεν αφορά μόνο την χώρα μας? Επειδή ακριβώς είναι έκτακτη, θα καλούσαμε να διαλυθεί το σχέδιο Ηρακλή, που είναι προφανές ότι θα οδηγήσει στο 12 δις επιπλέον χρέος στην Ελλάδα λόγω της οικονομικής συγκυρίας. Και τα 12 δις αυτά, εφόσον τα έχουμε, να πάνε στη ρευστότητα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Το σχέδιο Ηρακλή, βέβαια, το έχουμε συμφωνήσει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Αρσένη, προκειμένου να αρχίσουν να μειώνονται τα κόκκινα δάνεια. Τα κόκκινα δάνεια αυτή τη στιγμή αυξάνονται από την κρίση. Αυτό οδηγεί στο να δοθούν περισσότερα σπίτια ανθρώπων σε αυτά τα φαντ και στους μετόχους τους, οι οποίοι δεν είναι μόνο ξένοι. Και αυτά τα φαντ θα λάβουν, επειδή ακριβώς με βάση το σχέδιο Ηρακλή, εφόσον τα πουλήσουν σε χαμηλότερη από την οριζόμενη τιμή, που είναι το 1 τρίτο της περίπου της αντικειμενικής, που θα είναι δεδομένο αυτή τη στιγμή με αυτή την κυρία, πρέπει να κρατήσουν τα φάντα και τα σπίτια, θα βγάλουν τους ανθρώπους έξω στο δρόμο και θα πάρουν και 12 δις από τον Έλληνα φορολογούμενο. Τώρα εδώ, ως προς αυτά τα ιδρύματα, ως προς το πλαίσιο λειτουργίας τους, ως προς την εποπτεία τους, ως προς το επιτόκιο με το οποίο θα δανείζουν αυτά τα 25.000 ευρώ, έως 25.000 ευρώ, αυτές τις μικροπιστώσεις, τι ενστάσεις έχετε? Κοιτάξτε, η πρόταση του Υπουργείου ήταν σκανδαλώδη. Δεν ισχύει αυτά που λέγονται περί την ένεση των φορέων. Την ένεση των φορέων υπήρχε προς την ιδέα της μικροχρηματοδότησης. Ως προς τις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου ήταν καταιγιστική η φορή, η κριτική τους. Θα αναφέρω την Τράπεζα της Ελλάδος που μίλησε για είσοδο υπόπτων στοιχείων στην αγορά, ως εποπτεύουσα αρχή το ότι η ίδια δεν θα μπορεί να ελέγχει ποιος είναι πίσω από αυτές τις επιχειρήσεις και ότι θα είναι μια κατάσταση που σαν χώρα θα μπορούμε να αντιστρέψουμε. Ήταν οι καταγγελίες και του Μέρα 25 συγκεκριμένα αυτές για την έλλειψη δυνατότητας ελέγχου των μετόχων και ενώ ο Υπουργός δεν απαντούσε καθόλου τη διάρκεια της συζήτησης και στην Επιτροπή, ήρθε πηγόντως επεσπεσμένα ο Υπουργός, ο κ. Σταϊκούρας, ο Υπουργός δεν απαντούσε και έφερε τροπολογία που αλλάζει άδρυν όλα αυτά τα άρθρα. Οπότε τι έχουμε αυτή τη στιγμή? Έχουμε μικρές τράπεζες, οι οποίες θα δίνουν καταναλωτικά δάνεια σε ευάλωτους πολίτες. Θα δίνουν επίσης σε κάποιες μικρές επιχειρήσεις. Αυτά τα καταναλωτικά δάνεια αυτή τη στιγμή θα υπάρχει κάποιος έλεγχος, όπως ακριβώς υπάρχει και στις τράπεζες, κάτι παραπάνω, για το ποιος είναι ο φορέας που τα δίνει. Όμως δεν υπάρχει κανένας έλεγχος ως προς το επιτόκιο
παρόλο που το ζήτησαν οι φορείς και το χειρότερο ίσως ακόμη. Ούτε η παρέμβαση του Υπουργού είναι αρκετή για να το ελέγξει το επιτόκιο. Όχι, δεν είναι. Και αυτή είναι και η εμπειρία διεθνώς. Αν δεν οριστεί τελικό επιτόκιο, πλαφόν στο τελικό επιτόκιο, η κατάσταση είναι πάλι μια αναστρέψιμη με υπερχρέωση ακριβώς αυτών των ευάλωτων νοικοκυριών που θα πάρουν τα καταναλωτικά δάνεια. Κάτι όμως πάρα πολύ σημαντικό. Παρόλο που μιλάμε για τα καταναλωτικά δάνεια, δεν προβλέπονται, σε καμία διαδικασία δεν προβλέπεται να παρεμβαίνει και να έχει αρμοδιότητες για τον έλεγχο καταχρηστικών διατάξεων η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Αυτό είναι πραγματικά πρωτοφανές. Πάντως βλέπετε ότι όποιο χρηματοδοτικό εργαλείο επιστρατεύεται, ανοίγει, έχει και αυξημένη ζήτηση. Το είδαμε και με το ΤΕΠΗΧ 2. Βλέπουμε δηλαδή ότι υπάρχει ζήτηση στα 26 δις. Ξέρετε ποιοι ζητάνε αυτό το μέτρο με βάση πηγές από το χρηματοοικονομικό κλάδο. Το ενδιαφέρον για να ανοίξουν τέτοιες επιχειρήσεις υπάρχει από ενεχειροδανειστήρια και από ηλεκτρονικό στοίχημα. Αυτοί είναι οι επιχειρηματίες που ζητάνε αυτό το νομοσχέδιο. Και θα το δείτε στην πράξη όταν ξεκινήσει να εφαρμόζεται. Μάλιστα. Μιλάμε για τοκογλυφία, η οποία θα φτάνει να παίρνουν αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι λόγω της έλλειψης των διατάξεων της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, λόγω της μη μνήας, της κοινής υπουργικής απόφασης της ΚΑΠΑ 1-699 που ορίζει, που εισάγει στην ελληνική νομοθεσία, την οδηγία για την καταναλωτική πίστη, δεν θα έχουν ενημέρωση για τους καταχρηστικούς όρους, δεν θα υπάρχει διαφάνεια σε αυτά τα δάνεια. Θα μπαίνουν οι ευάλωτοι συμπολίτες μας και θα είναι στο χέρι αυτών των εγχειροδανιστών και του ηλεκτρονικού στοιχήματος για να τους δανείζουν χρήματα με 30% επιτόκιο. Μάλιστα. Θα κάνω εξαιρετικά αντικοινωνικό μέτρο και πραγματικά ας έχει τη τόλμη να πει η κυβέρνηση τουλάχιστον ότι δεν αφορά τη ρεστότητα. Γιατί θα κάνουμε μια σύντομη ακόμα τοποθέτηση από όλους σας, γιατί θα τα πείτε και στην Ολομέλεια της Βουλής επί των άρθρων την προσεχή εβδομάδα, κύριε Κόκα. Θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια και για την ρύθμιση για τον Τηρεσία και για τα αναδρομικά των συντάξεων της ρυθμίσης για τις προσαυξήσεις. Κοιτάξτε, πριν θα μου επιτρέψετε να κάνω δύο σχόλια συμπληρωματικά. Η ανάγκη για ρευστότητα στην αγορά είναι δεδομένη και η ενίσχυση των χρηματοδοτικών εργαλείων, η απλοποίηση των διαδικασιών είναι επίσης επιβεβλημένη για να μπορέσουν να ενταχθούν περισσότερες επιχειρήσεις. Οι φορείς ζητούν χρηματοδοτικά εργαλεία, ζητούν και είναι θετικοί στο εργαλείο των μικροπιστώσεων. Ισχύουν όσα είπαμε και για το επιτόκιο και για τις εγγυήσεις και μένει να δούμε πώς θα διαμορφωθεί τελικά και πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη. Όσον αφορά την Τράπεζα της Ελλάδος, εμείς ζητήσαμε εξ αρχής να υπάρχει ο υποπτικός ρόλος. Η Τράπεζα της Ελλάδος, η κυβέρνηση είχε μια διαφορετική άποψη και εκεί που ζητούσε αυτονόητα πράγματα για το πλαίσιο αυτό της υποπτίας, η Τράπεζα έβρισκε καταρχήν μια άρνηση. Τελικά φαίνεται ότι αυτό προχωρά. Άρα είναι ένας παράγοντας που ο οποίος μπορεί να μπει παρεμβατικά και θετικά σε αυτό το σύστημα για να εξελιχθεί όπως πρέπει υπέρ της πραγματικής οικονομίας. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι επιχειρήσεις χρειάζονται ενίσχυση, γιατί αν δεν υπάρξουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, δεν θα υπάρξουν θέσεις εργασίας. Βοηθάει η ρύθμιση αυτή για τον Τηρεσία να πάρουν μια ανάσα για 75 ημέρες, να μην έχουν αυτή την πίεση βοηθάει, των επιταγών. Βοηθάει και δεν ξέρουμε και τι θα χρειαστεί ακόμη, γιατί το ζητούν. Πολλοί φορείς της αγοράς βέβαια θα πρέπει να λυθεί και το θέμα με τους δικαιούχους, οι οποίοι αυτοί που έχουν να λαμβάνουν, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να μπορούν μέσα από το σύστημα, το χρηματοδοτικό, να μην στερούνται ή να απαλλάσσονται από αντίστοιχες δικές τους υποχρεώσεις, ούτως ώστε το σύστημα να ισορροπήσει και να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτή την δύσκολη κατάσταση. Αυτό η ρύθμιση για τα φορολογικά, για τη φορολόγηση των αναδρομικών. Μισό λεπτό μόνο, θα μου επιτρέψετε, επειδή έγινε πολλής λόγος για το σχέδιο Ηρακλής και όλα αυτά, οι τράπεζες όντως έχουν την εγγύηση των 12 δις για το σχέδιο Ηρακλής και όντως έχουν πάρει και 26 με 28 δις με αρνητικό επιτόκιο από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα που αγόρασε ελληνικά ομπόλογα πάλι για λογαριασμό του ελληνικού δημοσίου. Άρα υπάρχει δυνατότητα να δούμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία
όπως πρέπει. Και είπαμε τα ελάχιστα βασικά κριτήρια και βασικό το κριτήριο της βιωσιμότητας των επιχειρήσεων οπωσδήποτε. Mm-hmm. Όσον αφορά τώρα τους 71.000 συνταξιούχους που κλήθηκαν αναδρομικά να πληρώσουν φόρους και με μεγάλες προσαυξήσεις και με πρόστιμα, εμείς λέμε ότι θα πρέπει να πληρώσουν μόνο το φόρο που αντιστοιχεί στο συγκεκριμένο ποσό που αντιστοιχεί στην αντίστοιχη χρονιά. Μάλιστα. Καμία προσαύξηση, κανένα πρόστιμο. Εδώ μειώνονται οι προσαυξήσεις 20%. Εμείς λέμε καμία προσαύξηση, ναι, κανένα πρόστιμο. Mm-hmm. Λοιπόν, όσον αφορά δε και στα αγροτεμάχια που παρατείνεται... Απαλλαγή από τον έμφυα. Η απαλλαγή από τον έμφυα, εμείς λέμε όχι παράταση, κατάργηση. Μάλιστα. Το αγροτεμάχιο και τα εκτός σχεδίου πόλεως είναι πρότασή μας να καταργηθεί ο συμπληρωματικός φόρος. Μάλιστα. Σε σχέση με τον έμφυα. Κύριε Συντηχάκη, να πούμε και για τα υπόλοιπα που δεν τα έχουμε πει. Καταρχάς, για το νομοσχέδιο, συνιστά ένα καραμπινάτο δώρο για τις επιχειρήσεις οι οποίες αναλάβουν να χορηγήσουν αυτά τα δάνεια. Είναι από χειροδανειστήρια, εταιρείες κινητής τηλεφωνίας μέχρι και ναυτιλιακές εταιρείες. Αυτοί λοιπόν θα ωφεληθούν από αυτή την ιστορία. Είναι με όρους αγοράς, είναι με συγκεκριμένο επιτόκιο, 15 έως 25%. Δεν πρόκειται να ωφεληθεί ο αυτοαπασχολούμενος. Γιατί, κύριε Συντηχάκη, επιμένετε ότι θα είναι 15 έως 25% από διότι, πού προκύπτει αυτό. Διότι όταν ο Υπουργός από βήματος της Βουλής φέρει το παράδειγμα της Γαλλίας που λέει από 15 έως 25, άρα θα αξιοποιήσουμε αυτή τη βέλτιστη πρακτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συμφωνία μαζί σας και με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν ότι με υπουργική απόφαση θα καθορίσετε το ανώτατο όριο. Κύριε Συντηχάκη, δεν υπάρχει καμία απόφαση δική μας. Με συγχωρείτε, αλλά δεν υπάρχει δική μας απόφαση για επιτόκιο 15%. Λέμε για όριο περίπτωση... και δεσμεύτηκε ο Υπουργός για κάποια πράγματα. Δεν μου έχει πει ποιο θα είναι αυτό το όριο. Στην πράξη. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Γιατί όμως το λένε, γιατί τόσο δύσκολο είναι να το πούνε. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι σαν τον γόρδιο δεσμό. Όχι, μα δεν συμφωνούμε σε τέτοια επιτόκια. Πώς το λέτε? Επιτρέψτε μου. Πείτε για όποιον συμφωνεί, μιλάτε για εμάς. Μιλάτε για εμάς ότι συμφωνούμε σε τέτοια επιτόκια. Θα τα πείτε και στα άρθρα. Ελάτε για να κλείσω σιγά-σιγά. Επιτρέψτε μου να πω την άποψή του κύριο Συντηχάκη. Θα καθορίσετε. Και την άλλη εβδομάδα θα τα πείτε στον Ολομέλη. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει ο δανειοδότης και ο δανειολήπτης. Δεν είναι μόνο ο δανειολήπτης, δεν είναι το κράτος και ο δανειολήπτης. Είναι ο δανειοδότης. Είναι οι εταιρείες. Οι εταιρείες πρέπει να έχουν ένα κέρδος από αυτή την ιστορία. Ναι ή όχι? Από πού θα προέρχεται αυτό το κέρδος? Από κέρδος έχει απόσταση. Δηλαδή, αυτό άλλο το 10% και άλλο το 25% που λέτε. Αυτό θέλω να σας πω. Όταν ο Υπουργός λέει ότι εγώ θα αξιοποιήσω τις πρακτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα επιτόκια 15-25% και σε συνεννόηση με ΣΥΡΙΖΑ, με Κίνημα Αλλαγής, καθορίζουν ότι θα είναι με υπουργική απόφαση τη δεδομένη χρονική στιγμή που θα καθορίσετε το συγκεκριμένο επιτόκιο. Εσείς τι καταλαβαίνετε από αυτά? Εσείς τι καταλαβαίνετε? Εγώ προσπαθώ να θα μην είναι μηδενικό το επιτόκιο. Ότι μηδενικό δεν θα συμφωνήσουμε σε είναι μηδενικό το επιτόκιο. Θα είναι 6%. Δεν το προσδιορίζω. Είναι ένα λογικό επιτόκιο. Αυτό ακούω. Η καλύτερη ασφαλιστική δικλίδα είναι αυτό που είπε το ΚΚΕ. Απόλυτα ρεαλιστική η θέση του. Τα χρήματα αυτά να τα πάρει το κράτος και να τα χορηγήσει στους αυτοαπασχολούμενους και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Απλό. Και για τον Τηρεσία. Απλό. Ρύθμιση για τον Τηρεσία, λοιπόν, και για τον ακούστε με να σας πω. Το πρόβλημα με αυτούς τους ανθρώπους, τους αυτοαπασχολούμενους, που τους τυρανάνε εδώ και 10 χρόνια με την δεκαετή κρίση, είναι η επόμενη μέρα. Ήρθε η πανδημία, ήρθαν τα μέτρα. Αυτοί οι άνθρωποι πήραν ένα ψευτοεπίδομα εκεί πέρα. Καλώς το πήραν, το είχαν ανάγκη. Μέχρι εκεί. Ναι. Πήραν και κάποια αναστολή σε κάποιες φορολογικές υποχρεώσεις, η περίπτωση του Τηρεσία που λέτε, και η δεύτερη λύση είναι αυτός ο δανεισμός. Δεν λύνεται όμως για την επόμενη μέρα. Τα χρέη παραμένουν. Είναι βουνό. Πώς θα τα αντιμετωπίσουν για λοιπόν? Για τις προσαυξήσεις τους συνταξιούχους. Λοιπόν, για τους συνταξιούχους. Κοίταξε, να πάνε, κοίταξε ο κύριος Βεζερόπουλος βάζει μια κασέτα, πατάει το κουμπί και μιλάει. Δεν αντιλαμβάνεται γύρω του τα ερωτήματα που του θέτουν και το πρόβλημα που έχει προκύψει. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ο κύριος Υπουργός. Καταρχάς, δεν αναφέρεται καν μέσα στην, έτσι κι αλλιώς μέσα στη διάταξη. Αλλά και ο ίδιος ο κ. Βεζιρόπουλος επιμένει ακριβώς την ίδια κασέτα σε τρεις τοποθετήσεις, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στη Βουλή, να λέει το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, ποιο τι, είναι αυτό, διαγραφή θέσαμε, προστήμων. Του θέσαμε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. 20% μείωση προσαυξήσεων. Οι διατάξεις αυτές του άρθρου 30 απαλλάσσει τους συνταξιούχους από πρόστιμα και προσαυξήσεις. Θα τα παραγράψει τα χρέη της πενταετίας που παρανόμως έχουν μπει, διότι έχουν παραγραφεί πλέον αυτά τα χρέη. Και θα δοθεί και ένα εύλογο χρονικό διάστημα στα πλαίσια των αιτήσεων που πρέπει να ξανακάνουν οι συνταξιούχοι, έτσι ώστε να μην πεταχτούν έξω από αυτή τη διαδικασία. Σε αυτά τα ζητήματα δεν απαντάει.
Είναι πολύ συγκεκριμένα τα ερωτήματα λοιπόν. Στα άρθρα. Λοιπόν, δεν φτάνει δηλαδή αφού εδώ που τους μειώσανε τις συντάξεις. Δεν φτάνει που τους καθυστερούν τις συντάξεις. Θα πρέπει να δούμε τις διατυπώσεις, διότι είπε για διαγραφή προστίμων, αλλά να δούμε και τις διατυπώσεις και για τις προσαγωγές. Ναι, φαντάζομαι ότι λέει κάπως η ουσία είναι ότι οι άνθρωποι είχαν πάνω από 22-23, έχουμε χάσει το λογαριασμό, μειώσει τις συντάξεις τους. Καθυστερούν να τις πάρουν. Και έρχεται τώρα το ίδιο το κράτος και τους βάζει τα πρόστιμα για τις προσαυξήσεις παρανόμως και μάλιστα ζητάμε και όσοι τα έχουν δώσει ήδη εφάπαξ να επιστρέψουν πίσω. Μάλιστα. Έτσι, δεν είναι... Βοηθήστε με λίγο να ολοκληρώσω την λοιπόν, υπόβη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η Νέα Δημοκρατία, αυτά είναι τα άλλα κόμματα, συμφωνούν σε αυτή την πολιτική. Το ζήτημα είναι τι θα κάνει ο εργαζόμενος, τι θα κάνει αυτό ο απασχολούμενος, που είναι στο λιανικό εμπόριο, που είναι στον τουρισμό, στην εστίαση, οι καταστηματάρχες. Εδώ αυτοί πρέπει να ενωθούν. Μέχρι το Σεπτέμβριο να δούμε πώς θα πάει και ο τουρισμός μας. Το 8ωρο πλέον έχει τελειώσει. Η μην κυριακάτικη αργία έχει καταργηθεί. Δεν είναι άσχετα όλα αυτά. Αυτά είναι που τους βαραίνουν. Έτσι. Κοινό μέτωπο να πρέπει να διαμορφώσουν απέναντι σε αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές. Κύριε Αρσένη, με εσάς θα κλείσουμε την εκπομπή και αν θέλετε να μας πείτε για την ρύθμιση για τον Τηρεσία αλλά και για την φορολόγηση των αναδρομικών των συντάξεων, αν θεωρείτε ότι οι προσαυξήσεις και η διαγραφή των προστήμων σας καλύπτει όπως έχει τη διάταξη. Καθέστα δεν μας καλύπτει. Κοιτάξτε, αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή είναι ένα ξεκάθαρο να σταματήσει το Ηρακλή. Αυτό το σχέδιο το οποίο δίνει τα σπίτια των ανθρώπων, τώρα που μένουμε σπίτι, θα μείνει ο κόσμος χωρίς σπίτι, δίνει τα σπίτια των ανθρώπων σε κάποια φαντς που έχουν όμως και Έλληνες μετόχους. Θα ήθελα κάποια στιγμή να δω τη λίστα των μετόχων αυτών. Τώρα, όσον αφορά τα 12 δίσκαφρα του Ηρακλή, τα οποία θα τα πάνε αυτές τις επιχειρήσεις, θα κρατήσουν και τα σπίτια των ανθρώπων και τα 12 δίσκαφρα. Τα είπαμε όμως αυτά και πριν, κύριε Αρσένη, να μην πούμε λίγο και για αυτά που σας ρώτησα. Για την αναστολή εγγραφής των Τηρεσία. Αν θεωρείτε ότι αυτές οι 75 ημέρες που δίνεται η δυνατότητα σε όσους χρωστούν, τους δίνουν μια ανανάσα. Το να δώσεις μια ανάσα 75 ημερών, όταν τα χειρότερα είναι μπροστά, δεν ξέρω τι ανάσα είναι. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ο κύριος Μητσοτάκης, το προηγούμενο Eurogroup, δεσμεύτηκε για πρωτογενή πλονάσματα από το 2021. Πρωτογενή πλεονάσματα με ένα έλλειμμα το οποίο μπορεί να ξεπερνάει φέτος το 10%. Σημαίνει 10% δημοσιονομική προσαρμογή παραπάνω από το πρώτο μνημόνιο. Αυτό σημαίνει περικοπές σε μισθούς και συντάξεις από το 2021. Με τα χειρότερα να τα έχουμε μπροστά μας, οι 75 μέρες δεν είναι τίποτα. Εμείς ζητάμε κεφάλαιο κίνηση για τις επιχειρήσεις, δραστική μείωση του ΦΠΑ, δραστική μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και της φορολογίας. Αυτά είναι μέτρα που χρειάζεται να γίνουν σήμερα. Αν έχουμε 12 δις να δώσουμε, να τα δώσουμε στην αγορά, να τα δώσουμε στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όχι στα ξένα φαν και τους Έλληνες μετόχους τους, που θα πάρουν τα σπίτια των ανθρώπων. Αυτή είναι η ουσία. Το σχέδιο αυτό για τη μικροχρηματοδότηση δεν απαντάει στα προβλήματα, θα οδηγήσει στην υπερχρέωση των ευάλωτων πολιτών και αυτοί που θα κερδίσουν με την υπερχρέωση, και αυτή είναι και η διεθνής εμπειρία και στην Ευρώπη, και το είπαν οι φορείς στην διαβούλευση. Αυτοί που θα κερδίσουν θα είναι οι εταιρείες που θα αναλάβουν αυτές τις εταιρείες τοκογλυφικού χαρακτήρα και οι ενδιαφερόμενοι θα το παραλάβουν ξανά. Είναι ηλεκτρονικό στοίχημα και ένα χειροδανεκτήριο. Λοιπόν, να μείνουμε σε αυτά. Πρέπει να κλείσω την εκπομπή. Ξέχασα να πω ότι το ΚΚΕ έχει καταθέσει τροπολογία για την επαναφορά για του μειωμένου ΦΠΑ, συντελεστή ΦΠΑ, στα νησιά του Αιγαίου. Ναι, το μέρα 25 έχει πει ότι συμφωνεί. Όχι μόνο στα 5 λέτε, αλλά και στα υπόλοιπα νησιά. Σε όλα τα νησιά, ξέρετε, το πήραν πίσω με το μνημόνιο. Το τρίτο μνημόνιο που το είχαν ψηφίσει όλοι. Ήταν ένα πολύ σημαντικό μέτρο αντιστάθμισμα. Στις συνέπειες που έχουν δυσκολέψει τη ζωή των και ανθρώπων. Και συμφωνεί και το λοιπόν, ΜΕΡΑ25. Μέχρι τώρα δεν έχουν πάρει θέση τα υπόλοιπα κόμματα, εκτός από το ΜΕΡΑ25. Καλούμε λοιπόν, επιτέλους τελειώνει το νομοσχέδιο, η ολομέλεια. Για το ΦΠΑ να πάει 6% στην εστίαση και στον τουρισμό, για την προκαταβολή φόρου, 100% για τις πληττόμενες επιχειρήσεις, 50%. Την τροπολογία θα την ψηφίσετε. Αν έρθει, αν τη δεχτεί δηλαδή ο Υπουργός. Θα τη δούμε. Λοιπόν, θα τα δείτε την προσεχή εβδομάδα στη συζήτηση επί των άρθρων. Εμείς κάναμε μια πρώτη αποτύπωση. Αναφορικά με την επί της αρχής συζήτηση του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής. Σας ευχαριστώ θερμά όλους για την παρουσία σας. Καλά. Και εσάς, κυρίες και κύριοι που μας παρακολουθήσατε, τηλεονόμος, καλή συνέχεια.